2019, λακωνίζει, καλή χρονιά να έχουμε. Θα απορείτε που βρίσκομαι, ένα διαφορετικό λακωνίζει πραγματικά. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η τηλεόραση είναι μόνο για τους μεγάλους. Δεν ξέρω, το λακωνίζει όμως στο Ιόνιαν είναι και για τους μικρούς φίλους. Πρώτη εκπομπή του 2019 αφιερωμένη στους μικρούς φίλους, αλλά μπορούν και οι γονείς να καθίσουν αναπαυτικά στον καναπέ, γιατί τι έχουμε, Τζίνα? Έχουμε μαγικό βοτάνι, έχουμε καλικάτζαρους που θα έρθουν, θα φτιάξουν το μαγικό τους βοτάνι και οι κάτοικοι της αγέλας της πολιτείας δεν θα είναι πια όπως πριν. Θα έρθουν τα πάνω κάτω. Μη φύγει κανείς. Κάποια Χριστούγεννα που ήρθαν οι καλικάντζαροι και έφεραν τα πάνω κάτω. Τι είναι όμως οι καλικάντζαροι? Πώς είναι οι καλικάντζαροι? Έχουμε δει ποτέ καλικάντζαρους? Για να δούμε αν έχουμε εδώ καλικάντζαρους. Εκεί! Εκεί που βγαίνει το χρυσάφι και το κάδρο. Και ακόμα πιο βαθιά. Εκεί. Εκεί ο ήλιος και ο αέρας δροσερός ποτέ δεν φτάνει. Και ακόμα πιο βαθιά.
Αλήθεια? Κανένας δεν το ξέρει. Ψέμα? Αλήθεια? Ψέμα ή αλήθεια? Κανείς δεν θα το μάθει. Ζουνε στα παραμύθια. Οχ, οχ, έρχονται κι άλλοι. Κρυφτείτε να ακούσουμε. Μωρέ, τρελή είναι, για δέσιμο. Όμορφη πάντως δεν είναι. Είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο χορευτές. Είμαστε οι καλύτεροι τραγουδιστές. Αυτό αλήθεια είναι, το σωστό να λέγεται. Ο αρχηγός τους. Μέλενε Μαρδάκουλο, μέλενε Μαρδάκουλο. Μέλενε Μαρδάκουλο, μέλενε Μαρδάκουλο. Μέλενε Μαρδάκουλο, μέλενε Μαρδάκουλο. Μέλενε Μαρδάκουλο, μέλενε Μαρδάκουλο. Ησυχία, αρκετά. Σκασμός, διότι θα επιβάλλω κυρώσεις. Γυρίστε γρήγορα στις δουλειές σας. Εμπρός. Ένα, χίλιες φορές μας είχε πει ο παππούς την ιστορία του για την παράξενη μοίρα τους. Να πελεκάνε αιώνες τώρα το δέντρο που στηρίζει τον απάνω κόσμο με σκοπό να το ρίξουν χάμω. Πλαφ, σαν άδειο μπαλόνι. Χω, χω, χω. Γέλαγε ο παππούς. Χα, χα, χα. Γελάγαμε κι εμείς. Γιατί τους φανταζόμασταν εκεί κάτω, στα έγκατα της γης. Να κόβουνε οι έρμοι και να τραγουδάνε με τις γαϊδροφωνάρες τους. Φοβούνται και τους χαίνονται, γιατί η ασχήμια των καλικάντζαρων τους θυμίζει τη δικιά τους την ασχήμια. Οι καλικάντζαροι πάλι αυτό το έχουν υπόψη τους και πάντα διαλέγουν αυτούς τους ανθρώπους για να τους κάνουν τα νεύρα φυτίλια. Μάλιστα, η μόνη τους διασκέδαση είναι να ανεβαίνουν κάθε Χριστούγεννα πάνω στη γη και να δημιουργούν έκρυφμες καταστάσεις. Βγαίνουν τη νύχτα και γυρνούν και κάνουν χίλιες τρέλες. Στους δρόμους και στα μαγαζιά μπερδεύουν τις ταμπέλες. Δίστανε μες στα σπίτια από τις καφινάδες και μαγαρίζουν τα γυμνά. Που φτιάχνουν οι κυράδες, που φτιάχνουν οι κυράδες. Σαν λιγούν οι ψωμάδες και χώρουν τις
Να, όλο κάτι τέτοια κάνουνε. Τον Θεοφανίον όμως. Του κύριου διδόμε. Γυρίζουν κακήν κακός στον κάτω κόσμο. Αλλά εκεί... το δέντρο της γης έχει θρέψει κι άιντε πάλι μαύρη. Έτσι γινόταν και έτσι θα γίνεται στον αιώνα τον άπαντα. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά, κάνα δύο μήνες πριν ανέβουν στον απάνω κόσμο, καθίσανε και το σκεφτήκανε. Όρημα. Βλέπεις, είχαν βαρεθεί πια τόσους αιώνες τα ίδια και τα ίδια. Συζητούσανε μέρες και άκρη δεν βγάζανε. Δεν κουράστηκαν καθόλου. Τους βρήκαν όλους μαζεμένους στην αγέλαστη πολιτεία.
Την παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων πέταξαν τα πριόνια, καβάρισαν τις χήνες τους και ξεκίνησαν για τον απάνω κόσμο. Νύχτα. Η πράσινη κοιλάδα κάτασπρη από το χιόνι. Κάτασπρη και αγέλα στην πολιτεία. Σε μια πλαγιά, σε ένα ξέφωτο του δάσους, έκαιγε μεγάλη φωτιά. Πάνω στη φωτιά, ένα μαύρο στρογγυλό τσουκάλι. Και μέσα στο τσουκάλι έβραζε σιγά σιγά το μαγικό βοτάνι. Οι καλικάντζαροι κάτι ετοίμαζαν. Πήγαιναν ερχόντουσαν, καθαρίζανε, κόβανε κλαδιά, κάνανε περίεργες κινήσεις και τραγουδούσαν νοχελικά. Καλικάντζαρους. Στρατός ολόκληρος από καλικάντζαρους. Έρχονταν συνεχώς καινούργοι, ξεπροβάλλοντας πίσω από τους χιονισμένους λόφους, καβάλα πάνω στις σχήνες τους. Στρατός ολόκληρος από καλικάντζαρους χόρευαν σαν μουρλί γύρω από το καζάνι. Ο Μανδραγούλος, καβάλα ανάποδα σε ένα γαϊδούρι, συντόνιζε τη φάση. Κάντε τούτο, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο. Εμπρός, έλεγε στο γαϊδούρι. Βρε που πας, πρεζοντόβολο. Γιατί το γαϊδούρι, αντί για μπρος, πήγαινε πίσω. Είχανε πέσει σε έκσταση. Rave party. Παπαρού, 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 παπαρού.
Εκείνο το βράδυ, εγώ δεν είχα ύπνο. Στεκόμουν μπροστά στο παράθυρο του σπιτιού μου και σκεφτόμουν, άραγε, ή μου είχαν πάρει. Και ξαφνικά, βλέπω να προσγειώνεται στην αυλή μας μία χήνα. Φορούσε ένα κολιέ από κόκκινα ρουμπίνια. Αχ, τι όμορφη που είσαι, έλα μέσα. Τι όμορφα που είναι, εκεί ψηλά είδα και άλλες σκήνες. Είδανε τους φίλους μου στις πλάτες τους. Μα, πού μας πάνε. Σε λίγο τους είδα, γύρω από τη φωτιά τους είδα, να χορεύουνε και να τραγουδάνε. Εμπρός να αρχίσει ο χορός, να αρχίσουν οι τρέλες. Ανοίξτε τις ομπρέλες σας, θα βρέξει καραμέλες. Παίξαμε, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, μέχρι που άρχισε να χαράζει. Τότε ο Μανδρακούλος είπε: ήρθε η ώρα, γυρίστε τα παιδιά στα σπίτια τους. Οι χήνες πήρανε τους φίλους μου και πέταξαν για την πόλη. Τους έβλεπα να ξεμακραίνουν. Να ξεμακραίνω ψηλά μέσα στην καρδιά του ουρανού. Εγώ όμως που ήθελα να δω τη συνέχεια, κρύφτηκα πίσω από ένα θάμνο. Οχ, το χιόνι δεν είναι κρύο, είναι ζεστό και μαλακό, σαν βαμβάκι. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της αγέλας της πολιτείας κοιμόντουσαν τον ύπνο του δικαίου. Κοιμόντουσαν αμέριμνοι. Ενώ πάνω στο λόφο πράματα και θάματα. Έβραζε μουρμουριστά, έβραζε και γύρω οι καλικάντζαροι χόρευαν έναν παράξενο, αργόσυρτο χορό. Σε μια στιγμή η φωτιά δυνάμωσε και το ξέφωτο άστραψε σαν χρυσάφι.
Και εκεί, μέσα από τη λάμψη, ξεπρόβαλε ένα μικρό κορίτσι, ντυμένο στα κόκκινα. Άρχισε να βγαίνει τώρα ένας λεπτός καπνός και μεγάλωνε μέχρι που έγινε ένα ροζ σύννεφο σαν το μαλλί της γριάς που πουλάνε στα πανηγύρια. Έπειτα οι καλλικάντζαροι φύσηξαν όλοι μαζί. Και όπ, το σύννεφο πήγε και στάθηκε πάνω από την πόλη. Εβόδιασε ο ένας από τον ανθό της κερασιάς. Ναι, πάνω στο χιόνι είχαν φυτρώσει κερασιές. Σε λίγο πριν ξημερώσει, φύσηξε στην κοιλάδα ένας ζεστός άνεμος. Το σύννεφο έλειωσε και έγινε βροχούλα. Σε λίγο ξημέρωσε Χριστούγεννα. Και ξαφνικά οι αγέλαστοι άνθρωποι έγιναν γελαστοί και ομιλητικοί, μα πολύ ομιλητικοί. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, και καλά. Και ξαφνικά οι αγέλαστοι άνθρωποι άρχισαν να χορεύουν. Ναι, να χορεύουν.
ήρθαν στα πάνω, ήρθαν κάτω. Διάπλατα και άρχισαν να καταφτάνουν οι επίσημοι προσκεκλημένοι των Καλλικάτζαρων. Οι Γιονάτοι με τις 7 νάνους! Έχω την ασκουφίτσα! Ναι, ο γυρωές όπως με την παρέα του! Ο Καραγκιόζης με την οικογένειά του! Κανείς τα βάρινε τα βλεφαρά τους και έτρεχε ακόμη το κρασί από τις κάνουλες των βαρελιών. Οι Καλλικάτζαροι τα βάρισαν τις σχήνες τους και έφυγαν. Μαζί τους έφυγαν και οι γιορτές. Την άλλη μέρα χιόνισε. Χιόνισε πάνω από το σιωπηλό κόσμο
χιόνιζε στις καρδιές των μοναχικών ανθρώπων. Την άλλη μέρα το πρωί, οι κάτοικοι της αγέλας της πολιτείας ξύπνησαν κατακουρασμένοι και αγέλαστοι, όπως πριν. Το νέο μαθεύτηκε αμέσως σε όλη τη χώρα. Ένας ξένος που έτυχε έναν επεραστικό στη μέρα του γλεντιού το διέδωσε παντού. Στην αγέλαστη πολιτεία κάηκε το πελεκούδι. Κάηκε. Δεν βαριέσαι. Οι αγέλαστοι άνθρωποι δεν πίστευαν τίποτα και κανέναν. Σιγά ο καιρός, σαν το ροδάνι του μήλου που ποτέ δεν σταματάει. Και το περίεργο όνειρο ξεχάστηκε. Κανείς δεν ξαναμίλησε ποτέ γι' αυτό στην αγέλαστη πολιτεία. Όμως, που και που τα πρωινά, όταν ο ήλιος έλαβε ζεστός ψηλά στον ουρανό και τα παιδιά έπαιζαν στην αυλή του σχολείου, άκουγε ξαφνιασμένος να παίζουν και να τραγουδούν ένα παράξενο τραγούδι. Περίεργο, τι είναι αυτό? Εγώ ποτέ δεν τους είχα μάθει τραγούδια. Γιατί απλούστατα δεν ήξερε ο άνθρωπος και επίσης παρατήρησε ότι κάθε φορά που πιασμένα σε κύκλους τραγουδούσαν ο ουρανός ψηλά γέμιζε κάταστρες σκήνες. Και τα παιδιά τις χαιρετούσαν με τα μαχλάκια τους, έτσι όπως τις έβλεπαν να πετούν στον αέρα σαν μικρά τρεσσατήρια στο Αιγαίο Βέλγιο. Χόρευαν και τραγουδούσαν και αντιλαλούσε από τις φωνές όλη η πράσινη κοιλάδα και αντιλαλούσε γλυκά από τα γέλια τους. Η αγέλαστη πολιτεία! Yeah.
με ένα βράδυ.